Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη στις 9 η ώρα στο Θέατρο Πολιτιστικό Κύτταρο, στο πρώην Ρεξ, μία από τις κορυφαίες παραστάσεις των τελευταίων ετών, την Κατερίνα του Αύγουστου Κορτό, σε σκηνοθεσία του εξαιρετικού νέου σκηνοθέτη Γιώργο Νανούρη, με πρωταγωνίστρια, μία από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες πρωταγωνίστρες, την κυρία Παπαλιγκούρα. Λέγαμε πριν ότι το έργο έχει μια εξαιρετική φήμη. Και επειδή η φήμη είναι μια μορφή κοινωνικής δικαιοσύνης, πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο έργο διακρίνεται τόσο για την καλλιτεχνική του αρτιότητα, για την πληρότητα του θεατρικού λόγου, αλλά και για την εισπρακτική του επιτυχία. Δεδομένου ότι είναι εδώ και 7 χρόνια, από 14-15, παίζεται με μεγάλη επιτυχία. Για το έργο θα σας μιλήσουν οι συντελεστές. Εγώ απλά θέλω να αναφερθώ σε δύο θεματικές του έργου, που είναι η οικογένεια που μας αφορά όλους και η ψυχική ασθένεια, η οποία ενώ τα τελευταία προηγούμενα χρόνια αποκρύπτονταν με σχολαστικότητα τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους οικείους τους, τώρα πλέον αναπτύσσεται σε κοινή θέα, ευτυχώς, και αυτό το έργο είναι μια τέτοια απόδειξη. Έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, είναι μια εξαιρετική παράσταση. Και χαίρομαι επίσης, είναι και μια συγκυρία θετική, διότι συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, η οποία ήταν την Κυριακή. Σας καλωσορίζω και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν είναι μεγάλη χαρά για μας που βρισκόμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλαμε καιρό να έρθουμε, αλλά τώρα να το καταφέραμε όλοι μαζί. Πραγματικά η Κατερίνα είναι μια παράσταση που για μένα πια είναι ένα δώρο που συνέβη στη ζωή μου. Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Αύγουστου Κορτό, το βιβλίο της Κατερίνας, που είναι η αυτοβιογραφική ιστορία του συγγραφέα, ο οποίος ανακάλυψε τη μητέρα του νεκρή. Η ιστορία ξεκινά λοιπόν με τη νεκρή μητέρα, η οποία διηγείται τις ιστορίες της, πηγαίνοντας πίσω στο παρελθόν και μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, για την οικογένειά της και ύστερα για την οικογένεια που εκείνη έκανε, για τον άντρα της και για το γιο της. Για μένα είναι μια παράσταση που αγαπώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια με τον Γιώργο, έκτοτε την κάνουμε, την συνεχίζουμε, τη σταματάμε. Δεν την κάνουμε φυσικά 7 χρόνια σερί, γιατί θα είχαμε νομίζω πέσει κάτω, αλλά είναι μια παράσταση που ο ίδιος ο κόσμος κάπως μας αναγκάζει να την ξανακάνουμε, γιατί την έχει αγκαλιάσει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και κάθε φορά σταματάμε με ουρές και αυτό μας αναγκάζει να ξαναξεκινάμε. Είπατε νομίζω τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Για μένα αυτό που θέλω να πω, έτσι που νομίζω ότι το χαρακτηρίζει, είναι ο τρόπος που ο Αύγουστος Κορτό ξέρει να συνδυάζει το σκοτάδι της Κατερίνας με τις πλευρές του χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό. Και ενώ κανείς μπορεί να ακούει το θέμα και να νομίζει ότι πρόκειται για ένα πολύ βαρύ πράγμα, υπάρχουν όντως πολύ μεγάλες στιγμές σκοταδιού, αλλά υπάρχουν και στιγμές άπλετου φωτός. Και αυτό οφείλεται στο Γιώργο Νανούρη που το έχει σκηνοθετήσει και έτσι μας έχει δώσει αυτές τις στιγμές. Από μένα, επιτέλους ήρθαμε και στην Κομωτινή. Η παράσταση παίζεται παράλληλα και στην Αθήνα. Χθες το βράδυ δηλαδή παίζαμε στην Αθήνα και σήμερα το πρωί εδώ στην Κομωτινή. Όπως είπε και η Λένα, πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Η Κατερίνα είναι η μητέρα του Αύγουστου Κορτό. Το όνομα Αύγουστος Κορτό είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πέτρου Χατζόπουλου. Η Κατερίνα λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, εκεί έζησε η μητέρα του Πέτρου. Έπασχε από διπολική διαταραχή, οπότε το έργο καταπιάνεται αρχικά με αυτό το βασικό θέμα. Και δυστυχώς η αρρώστια την νίκησε και η Κατερίνα κάποια στιγμή αυτοκτόνησε. Ο γιος της τη βρήκε στο σπίτι και από εκεί αρχίζει ακριβώς και η ιστορία του έργου και της παράστασης. Μιλάει δηλαδή η Κατερίνα ούσα νεκρή και μας αφηγείται όλη της τη ζωή και πώς τελικά έφτασε σε αυτό το σημείο. Μπορεί να ακούγεται πολύ βαρύ το θέμα, που είναι βαρύ, όμως έχει και πάρα πολλά κωμικά στοιχεία, οπότε στην παράσταση εναλλάσσεται η συγκίνηση με το γέλιο. Όλη η παράσταση έχει φτιαχτεί με μοναδικό σκηνικό στοιχείο και φωτιστικό στοιχείο, έναν φακό, όπου αυτός ο φακός
με αυτά που γίνονται επί σκηνής που θα τα δείτε, δείχνει το μέσα και το έξω της Κατερίνας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πάσχουν από διπολική διαταραχή δείχνουν ένα πρόσωπο έξω στην κοινωνία, όμως μέσα τους υπάρχει κι άλλος ένας εαυτός, και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με την παράσταση. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα δείτε σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη επί σκηνής. Δεν χρειάζεται να σας πούμε άλλα. Σας περιμένουμε και περιμένουμε και τις εντυπώσεις σας.